Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το Πασόκ στήριξαν, στηρίζουν τη Συμφωνία Γέφυρα των 4 μηνών, είναι στη γραμμή της επίτευξης πάση θυσία συμβιβασμού με τους εταίρους για την επίτευξη νέας συμφωνίας, όπως και αν ονομαστεί κλπ. Και σε αυτό βέβαια φυσιολογικά τίνουν χέρι βοηθεία στην κυβέρνησή σας. Άλλα κόμματα, όπως ορισμένες όπως λέγονται δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, άλλοι ακόμα και ανεγκέφαλοι, η Χρυσή Αυγή επίσης, μιλάνε για επιστροφή στη δραχμή, σε άλλο νόμισμα, στα πλαίσια φυσικά αυτού του συστήματος, της καπιταλιστικής του Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επιλογής τέτοιων συμμαχιών. Εσείς κύριοι της συγκυβέρνησης ακροβατείτε ανάμεσα και στις δύο αυτές εκδοχές και τις ονομάζετε μάλιστα και τις δύο αριστερές. Και συμβιβασμό και νέα συμφωνία επιδιώκεται, αφού άλλωστε αυτό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θέλουν και οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης της Ελλάδας. Και κάποια στελέχη σας, υπουργοί σας ταυτόχρονα φλερτάρουν με την ιδέα μιας κάποιας έστω αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης, ακόμα και εξόδου από το ευρώ, πάντα φυσικά στα πλαίσια της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Αλίμονο. Στον αντίποδα και των δύο αυτών εκδοχών βρίσκεται η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γι' αυτό λέμε από την πρώτη μέρα, καμιά ανοχή στη νέα συμφωνία που προετοιμάζει νέες, μεγάλες, μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Γι' αυτό λέμε κατάργηση εδώ και τώρα όλων των μνημονίων, των εφαρμοστικών τους νόμων. Γι' αυτό λέμε πάλι για ανάκτηση των απολειών, ξεκινώντας από συγκεκριμένα άμεσα μέτρα πραγματικής ανακούφισης του λαού. Γι' αυτό λέμε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία τους. Γι' αυτό και η διαφορά μας είναι μέρα με τη νύχτα με όσους προβάλλουν τη γραμμή εξόδου από το ευρώ ξεκομμένα, αποσπασμένα, χωρίς να λένε τι θα γίνει, χωρίς να δίνουν απάντηση και λύση στο πρόβλημα της εξουσίας, του ποιος δηλαδή θα κατέχει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, αποδεσμεύοντας τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά, πανεθνικά την οικονομία της χώρας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να αξιοποιείται πλήρως ο πλούτος που υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να κατανείμει τους πόρους, το εργατικό δυναμικό, ώστε να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά όλοι και όλες, να έχει ως βάση δηλαδή την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών που θα οδηγούν στην ευημερία του λαού και του τόπου. Και αυτός που να πάρει πρέπει την εξουσία, όπως έλεγε και ο Μπρέχ, δεν είναι άλλος κατά την άποψή μας από την ίδια την εργατική τάξη, το λαό της, οικοδομώντας μια ριζικά νέα διαφορετική κοινωνία. Αλλιώς και με άλλο νόμισμα το σύστημα θα εξακολουθεί να παραδέρνει στις κρίσεις του, το αστικό κράτος, αυτό που γνωρίζουμε, θα εξακολουθεί να αναπαράγει τη σαπίλατη διαφθορά, τα σκάνδαλα, και εσείς θα τρέχετε να τα μαζεύετε, υποτίθεται, για να ξεχνιούνται μετά από λίγο καιρό. Η χώρα θα μένει αλυσοδεμένη σε συμμαχίες υπεριαλιστικές, σε αδιέξοδα και μια από τα ίδια για το λαό και την νεολαία.